Θα ήθελα με τις ενέργειές σας και σας παρακαλώ να με κάνετε να μην ντρέπομαι για τους τουρίστες που επισκέπτονται το χώρο. Στην ανάγκη ριζικής αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου του ανακτόρου της Κνωσού, σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί και η εμπειρία του επισκέπτη στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας μετά την Ακρόπολη, αναφέρθηκε η Υπουργός Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στο ανάκτορο, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για ένα περιβάλλοντα χώρο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη σημασία του μνημείου. Το περιβάλλον χώρος του αρχαιολογικού χώρου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην σημασία και στην ποιότητα του συγκεκριμένου μνημιακού συνόλου. Επομένως, είναι αγαθή συγκυρία που και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος και εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση να βελτιώσουμε την εικόνα αυτή του αρχαιολογικού χώρου. Συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, στελέχη του Υπουργείου, του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων, η κυρία Μενδώνη είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί, με επίκεντρο την εικόνα των καταστημάτων απέναντι από την είσοδο της Κνωσού, σχολιάζοντας ότι θα τρέξουν άμεσα μέτρα που θα εφαρμοστούν μέσα στο επόμενο επτάμηνο-οκτάμηνο με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του χώρου. Είναι μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν, είναι άμεσα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν στο επόμενο 7-8 μήνο και από εκεί και πέρα επιτέλους θα πρέπει να κλείσει αυτός ο συνολικός σχεδιασμός για να ξέρει πια και ο επισκέπτης πού κατευθύνεται, τι παρεχόμενες υπηρεσίες του προσφέρονται, τι δυνατότητες έχει για να διευκολύνει την επίσκεψή του. Εμάς ο στόχος μας είναι οι επισκέπτες της Κνωσού να μπορούν να απολαμβάνουν την εμπειρία της επίσκεψής τους. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη. Η Υπουργός Πολιτισμού που πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο νωρίτερα συμμετείχε σε σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν στην πόλη, μεταξύ των οποίων τα ενετικά τείχη και τα νεόρια, ανάβοντας πράσινο φως και για την παραχώρηση των ενετικών τείχων στο Δήμο υπό όρους, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει και προγραμματική σύμβαση. Το φυσικό αντικείμενο μάλλον θα εκπονηθεί από τον Δήμο και θα μας το στείλει να το επεξεργαστούμε. Έχουμε πρότυπο την προγραμματική συμφωνία με το Δήμο της Ρόδου, την οποία μετά από 30 χρόνια υπογράψαμε πριν από μερικούς μήνες, το 2023. Και από εκεί και πέρα βάλαμε στόχο το Μάιο, ή δυνατόν αμέσως μετά το Πάσχα, να μπορέσουμε να υπογράψουμε την παραχώρηση κάθετος προγραμματική σύμβαση στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής συμφωνίας εδώ στο Ηράκλειο. Να αποδοθούν τα τείχη στην πόλη, να αποδοθούν στους ανθρώπους. Αυτή η βούληση που εκφράστηκε σήμερα από την κυρία Υπουργό, συνεπώς, θεωρώ ότι επιστεγάζει αυτή την προσπάθεια, αλλά κυρίως δρομολογεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη αυτή, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την φυσιογνωμία της στα επόμενα χρόνια. Για τα νεόρια, ωστόσο, τη στερέωση και ανάδειξή τους, η κυρία Μενδώνη ενημέρωσε το Δήμαρχο ότι η μελέτη είναι έτοιμη, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αυτό που αναμένεται είναι μέσα στους επόμενους 2 μήνες η έγκριση των τευχών δημοπράτησης. Σύμφωνα με την συζήτηση που είχαμε χτες και με τον Περιφερειάρχη και το επιβεβαιώσαμε σήμερα και με τον Δήμαρχο, κοινή μας βούληση είναι μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης τριμερούς Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και Δήμου να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου σε κάποιο από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περίοδου που έχει ήδη ξεκινήσει 2021-2027.